Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εβδομάδα πέρασε με φουλ την επικαιρότητα των κόκκινων δανείων, των πληστηριασμών και του νέου πτωχευτικού νόμου που έρχεσαι σύντομα αμέσως μετά την Πρωτομαγιά και υπέρβαση όπως πάντα στις οθόνες σας, σταθερά από τη φιλόξενη αυτή συχνότητα, μία ακόμη εκπομπή στην καρδιά και στο σκληρό πυρήνα αυτής της επικαιρότητας. Λεωνίδα Στάμος, όπως πάντα μαζί μου στην παρουσία της εκπομπής. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Πάρα πολύ επικαιρότητα, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Και επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα σήμερα, θα τρέξουμε γρήγορα-γρήγορα για να προλάβουμε να πούμε τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερα. Την προηγούμενη εβδομάδα, αγαπητοί μας φίλοι, θα προσέξατε εσείς που παρακολουθείτε την εκπομπή, τα μέλη του κινήματος Υπέρβαση, εσείς που παρακολουθείτε ανελιπώς το blog. Από την Υπέρβαση απευθύναμε μία δημόσια ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα funds που αγόρασαν κόκκινα δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, σκοπεύοντας πρωτίστως στα κόκκινα δάνεια των δανειοληπτών του σωματείου μας. Και με αυτά και με αυτά, αγαπητέ μου Λεωνίδα, σε αυτή τη δημόσια πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο site του κινήματος Υπέρβαση, μπορείτε να πάσα στιγμή μπαίνοντας, είναι η πρώτη ανάρτηση καρφιτσωμένη ψηλά επάνω, να τη διαβάσετε και να τη δείτε για να καταλάβετε και όσοι δεν την έχετε δει ακόμα τι προτείνουμε στα funds, τι προτείνουμε στο τραπεζικό σύστημα γενικότερα σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια των δανειοληπτών του σωματείου μας. Είπαμε, αγαπητέ μου Λεωνίδα, το εξής αυτονόητο. Με αυτά και με εκείνα που έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια και που καθημερινά όλη η επιστημονική ομάδα που μάχεται στα δικαστήρια όλη τη Ελλάδα υπέρ των δανειολήπτων σε καθημερινή βάση δικαιώνει τους δανειολήπτες μας με συγκεκριμένες παρανομίες, με συγκεκριμένα νομικά ελαττώματα που βρίσκουμε τόσο στις τράπεζες όσο και στα funds. Μας ανέδειξε η Λίλα Κοζηράκη στην προηγούμενη εκπομπή τα τελευταία χαμπέρια των συμβάσεων μεταξύ τραπεζών, funds και εταιριών διαχείρισης. Ακριβώς. Από όπου αποδείχθηκε ότι πραγματικά είναι στον αέρα, τα πάντα όλα. Και με αυτά και με αυτά, απευθυνόμαστε στα funds, κουρούοντας για άλλη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου και τους λέμε όλα όσα λέμε στις τράπεζες από το 2014 που ξεκινήσαμε, αλλά τους λέμε και κάτι ειδικότερο που αφορά τα ίδια τα funds για τα κόκκινα δάνειά μας που αγόρασαν από τις τράπεζες. Και τους λέμε ότι επειδή τα κόκκινά μας δάνεια, όπως τα αγοράσατε από τις τράπεζες, πάσχουν από πολύ σοβαρά νομικά ελαττώματα, ίδιες οι συμβάσεις σας που καθίστανται μάλιστα άκυρες. Και τους λέμε ακόμη ότι επειδή οι απαιτήσεις σας είναι όλες επίδικες, γιατί έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη οι δανειολήπτες της υπέρβασης. Από την άλλη μεριά τις αμφισβητούμε κατά κεφάλαιο και τόκους, επειδή περιλαμβάνουν παράνομες και κατακριστικές χρεώσεις. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο σας λέμε ότι πάσχουν από αυτό που λέγεται αποδεικτικότητα με έγγραφα, Λεωνίδα, που καθημερινά δικαιώνεται τους δανειολήπτες μας στα δικαστήρια εξαιτίας αυτής της αιτίας ακυρώνονται οι διαταγές πληρωμής και πληστηριασμοί, με αποτέλεσμα τους λέμε ότι οι οφειλές μας δεν είναι βέβαιες και καθαρισμένες. Συνέπεια λοιπόν όλων αυτών είναι, αφενός μεν να μας δικαιώνουν καθημερινά τα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα, δεν μιλάμε για συγκεκριμένα δικαστήρια, δεν μπορεί ξαφνικά οι δικαστές όλης της χώρας να τρελάθηκαν και να δικαιώνουν χωρίς λόγο την υπέρβαση. Υπάρχει βάση σε αυτό που λέμε, είναι εκατοντάδες οι τελεσίδικες πλέον δικαστικές αποφάσεις της δικαίωσης των δανειολήπτων της υπέρβασης. Επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό και επειδή δεν πρόκειται να εισπράξετε κάρα τσακιστή από τους δικούς μας τους δανειολήπτες, αν συνεχίσετε αυτό το βιολί, αλλά επειδή από την άλλη μεριά εμείς δεν είμαστε στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν είμαστε παταξίδες, δεν θέλουμε να πιστολιάσουμε τα δάνειά μας όπως αρέσκονται να λένε κάποιοι βολεμένοι παπαγάλοι που παίζουν στα συστημικά κανάλια κάθε Κυριακή πρωί, θα σας τα πούμε μετά. Και όχι απλά δεν είμαστε στρατηγικοί κακοπληρωτές, έχουμε προσέλθει στις τράπεζες, μάταια βέβαια στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχουμε κάνει προτάσεις, αλλά στις προτάσεις αυτές η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Ναι. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, αγαπητέ μου Λεωνίδα, τους λέμε ότι καλοπροαίρετα προσερχόμαστε και σας καλούμε να προσέρθετε και εσείς καλοπροαίρετα στη φιλική διευθέτηση της μεταξύ μας διαφοράς μέσα από τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης. Ό,τι προβλέπετε με την τράπεζα μπορεί να προβλεφθεί κατά αναλογία και με τα funds. Με την εξής, γράψτε το αυτό και υπογραμμίστε το,
με την εξής μία και μοναδική οριζόντια πρόταση. Δεν έχει άλλη, είναι αυτή. Στεγαστικά δάνεια. Όσο τα αγοράσατε επί δύο, δεν έχει παραπάνω. Τα πήρατε στο 10%, θα τα κλείσουμε στο 20%. Τα πήρατε στο 15%, θα τα κλείσουμε στο 30%. Τα πήρατε στο 30%, θα τα κλείσουμε στο 60%. Αλλά δεν πήρατε κανένα στο 30%. Yeah. Άρα λοιπόν λέμε, στεγαστικά δάνεια, όσο τα πήρατε επί δύο. Λοιπά μη εξασφαλισμένα δάνεια στο 1,75. Δηλαδή, λοιπά εξασφαλισμένα, συγγνώμη. Δηλαδή, καταναλωτικά με προσημειώσεις. Ναι. Επιχειρηματικά με προσημειώσεις. Αλληλόχρη με προσημειώσεις. Τα επιχειρηματικά τα περισσότερα είναι με εξασφαλίσεις. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν επί 1,75 στο 175 δηλαδή τις 100 του σημερινού παράνομου και καταχρηστικού υπολείπου. Γι' αυτό σας λέμε αυτά τα νούμερα. Γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι πραγματικά. 175% της ονομαστικής είναι. Ναι. 1,75. Στο 1 λοιπόν και 75. Τα λοιπά εξασφαλισμένα δάνεια. 17,5. 100, 175. Αυτό είναι. Πάμε λοιπόν τώρα στα άλλα, στα μη εξασφαλισμένα δάνεια. Καταναλωτικά, επιχειρηματικά, όλα αυτά λοιπόν τα δάνεια τα οποία δεν έχουν κάποια εξασφάλιση, αυτά και χάρη σας κάνουμε, σας τα πάμε στο 1,5. Δηλαδή, τα 10-15, τα 100-150, τα 1000-1500. Και αφήνουμε τελευταίες τις πιστωτικές κάρτες, τις οποίες η προσφορά που κάνουμε μέσα από τη δημόσια ανοιχτή πρόσκληση σωματείου μας για όλους τους δανειολήπτες μας είναι να ρυθμιστούν στο 1,25. Δηλαδή τα 10 ευρώ 12,5, τα 100 ευρώ 125, τα 1000 ευρώ 1250. Ναι. Όσο αυτό τα αγοράσατε, αυτά κυρώνουν όλα. Όσο λοιπόν τα αγοράσατε, επί 2 στα στεγαστικά, επί 1,75 στα εξασφαλισμένα λοιπά δάνεια, επί 1,50 στα ανεξασφάλιστα και επί 1,25 στις πιστωτικές κάρτες. Αυτή είναι η προσφορά μας. Και με είναι, αυτή την προσφορά... Είναι πραγματικά κοινωνική αυτή η προσφορά. Σαφώς. Γιατί επειδή ακριβώς έχετε χίλιες δυο παρανομίες, δεν έχουμε ξεκινήσει τις αγωγές αποζημίωσης. Και τις μηνύσεις. Τώρα που θα γιατί πάνε εδώ υπάρχει ένα συμφέρον. Ναι, πολύ, πολύ. Γιατί αλλά... εδώ υπάρχει ναι. απάτη κατά του δανειολήπτη. Δεν υπάρχει απάτη κατά της τράπεζας και που κατά λέμε το αυτεπάκελτο. Αλλά το δημόσιο υπάρχει το αυτεπάκελτο και δεν θα κάνει. Δεν θα γίνει έκκληση. Εγώ έμεινα στη διαμεσολάβηση υπό ναι. την έννοια ότι εφόσον ξεκινήσουμε τις αγωγές αποζημίωσης, υποχρεωτικά θα συρθείτε στη διαμεσολάβηση, γιατί είναι πλέον υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις ιδιωτικές αστικές διαφορές πολυμελούς. Ακριβώς. Οπότε ελάτε με το καλό, κατεβείτε για να μην ανέβουμε εμείς. Γιατί θα έρθετε με το καλύτερο, αν έρθετε με το καλό. Και το καλύτερο είναι πάντα καλύτερο για μας, γιατί ναι. χρόνια τώρα φωνάζουμε στους δανειολήπτες μας ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας. Πράγματι υπέρ μας λειτουργεί ο χρόνος. Γιατί όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, τόσα περισσότερα βρίσκουμε, τόσους περισσότερους λόγους έχουμε να ακυρώσουμε τις εναντίον μας διαταγές πληρωμής και τους πληστηριασμούς, με αποτέλεσμα τόσο ισχυρότερη να είναι η διαπραγμάτευσή μας με τις τράπεζες. Δηλαδή, ο λόγος μας θα έχει περισσότερη βαρύτητα μετά από 7 χρόνια υπέρβαση. Είναι 7ος χρόνος, ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι. Μετά από 7 χρόνια έχει άλλη βαρύτητα η διαπραγμάτευσή μας από αυτή που όταν ξεκινήσαμε, που δεν μας πίστευε και κανένας. Έτσι, να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Και επειδή νομίζει... Μας είχαν για ψυχοπαθείς όταν ξεκινήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή νομίζουν. Οι αντίπαλοι, γιατί μας παρακολουθούν, οι σίγουροι... Είναι η καλύτερη δημιουργία σε αυτή τη εκπομπή. Ένα μόνο έτσι να πούμε, δείτε την ενσωμάτωση του κανονισμού 17 του 14. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Εκεί απευθύνεις, γιατί ναι. ξέρουν αυτοί τώρα που λέτε. Ξέρουν, θα το βρούνε. Θα το βρούνε. Ναι. Με να μην σου πω ότι το έχουν βρει και κάνουν πως δεν το βρήκαν, γιατί δεν ξέρουν πού να πάνε και να το πούνε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό σας λέω, πολλές οι αγωγές. Εδώ λοιπόν επειδή πλανάται ο μύθος, ότι δεν μπόρεσαν αυτές οι καλές και φιλέσπναχνες κυβερνήσεις να νομοθετήσουν το δικαίωμα του δανειολήπτη στην εξαγορά του δανείου του. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπόρεσαν, λέει, δεν προκάμανε.
Τους πρόλαβαν, λέει, οι δανειστές, τους πρόλαβαν τα τεχνικά κλιμάκια. Τους πρόλαβαν οι Τροϊκανοί, ο Στουρνάρας, ο Ντράγκη και δεν ξέρω ποιος άλλος. Πολύ δράμα η δική μας. Επειδή θέλανε, λέει, και δεν μπορέσανε, κλαίνε. Να τους δεις το πρωί στον Αθιά, να τους έλεγε χθες το πρωί στον Αθιά, κλαίγαν όλοι. Από δύο μαντήλια ο καθένας είχε. Βέβαια στο τέλος είπανε να πάτε στις τράπεζες, έτσι, αυτό ήταν το διάταγμα. Όλοι μαζί. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Αθιάς. Πάτε στις τράπεζες να πληρώσετε, παιδιά. Αυτό ήταν το διατάγμα. Και όλες οι ειδικότητες. Όλες γιατροί, γεωργοί, μεγαλοπλάστες, ουρολόγοι, ηλεκτρολόγοι, γυναικολόγοι. Κανένας. Κανένας δικηγόρος. Ναι. Ο κανένας που να ξέρει πέντε χρόνια. Τίποτα. Ούτε οικονομολόγο δεν είχα. Γιατροί, δικηγόροι, μεγαλοπλάστες, οδοντίατρος. Οδοντίατρος άλλος του ΠΑΣΟΚ, βιβλιοπόλης, δικηγόρος. Ναι. Ο Αυτιάς, κορυφαίος διευθυντής ορχήστρας εκεί πέρα, όλοι μαζί με ένα μαντιλάκι, τι να κάνουμε, παιδιά, θα τα χάσετε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Πάτε στην τράπεζα, μήπως σας λυπηθεί. Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Ναι. Αυτά κρατήσετε για τα δικά σας τα σπίτια. Για τα δικά σας τα σπίτια, εσείς που κλαίτε στα κανάλια και πουλάτε παπατζηλίκι στον κοσμάκι που σας παρακολουθεί, να πάτε στις τράπεζες, να τα χάσετε, να συμβιβαστείτε. Να παραιτηθείτε από ένδυκα μέσα, να αποδεχθείτε τα πάντα όλα, να τα συνομολογήσετε, να πάτε με γεια σας, με χαρά σας, εμείς δεν πηγαίνουμε. Επειδή λοιπόν κυκλοφορεί αυτό το παπατζηλίκι, εμείς πάλι την ανατρέψαμε την μπάλα και τους βγήκαμε από την άλλη μεριά. Δεν το νομοθέτησε η κυβέρνηση αυτό το δικαίωμα. Πάρα πολύ ωραία. Τα έχουν αγοράσει τα fans. Γιατί πλέον, αγαπητέ μου Λεωνίδα, σχεδόν όλα τα δάνεια σε fans. Ελάχιστα έμειναν ακόμη να μεταβιβαστούν. Όταν να πάει, πήγε. Μα είπε ο Πανούσης, οι τράπεζες είναι να χρηματοδοτούν την αγορά και οι διαχειριστές να την εξυγειώνουν. Α, μπράβο, η εξυγείανση. Είμαστε στην εξυγείανση. Επειδή λοιπόν τώρα όλα τα δάνεια είναι στα φαντς, αντί να περιμένουμε να μας νομοθετήσει κάποια φιλέσπλαχνη κυβέρνηση κάποιο δικαίωμα, αυτό το δικαίωμα λοιπόν το ανακαλύπτουμε μόνοι μας, το ανακαλύπτουμε μόνοι μας και ως συλλογικός φορέας η υπέρβαση, απευθύνουμε μία δημόσια πρόταση για τα κόκκινα δάνεια όλων των δανειοληπτών μας που έχουν καταλήξει τα φαντς που έχουν αγοράσει το και ξέρω τα δάνεια των υπολείπων Ελλήνων και τους λέμε ότι αν θέλετε να τα βρούμε και αν θέλετε να παραιτηθούμε από τα ένδυκα μέσα και αν θέλετε να μην συνεχίσουμε ούτε με τις αγωγές, ούτε με τις ανακοπές των διαταγών πληρωμής, ούτε με τους πληστηριασμούς, ούτε με τις αγωγές αποζημίωσης που έχουμε σε εξέλιξη. Αν θέλετε να γίνουν όλα αυτά, χωρίς να λέμε πολλά πολλά και χωρίς να παίρνουν τα μυαλά σας αέρα, ο δρόμος είναι ένας και μοναδικός, η υπέρβαση έχει μία και μοναδική οριζόντια πρόταση, χωρίς κανένα κριτήριο, ούτε οικονομικό, ούτε οτιδήποτε άλλο, δεν μας ενδιαφέρει αν ο άλλος έχει ένα σπίτι, αν έχει δύο σπίτια, αν δουλεύει, αν δεν δουλεύει, αν η γυναίκα του παντρεύτηκε με πρίκα ή όχι, καρφί δεν μας καίγεται, δεν μας ενδιαφέρει. Η πρόταση λοιπόν είναι μία μοναδική και οριζόντια χωρίς καμία προϋπόθεση. Αν θέλετε να μην χάσετε τα λεφτά σας, γιατί θα τα χάσετε, γιατί από τους δανειολήπτες της υπέρβασης δεν θα πάρετε δεκάρα σαν κιστή. Όχι ότι επειδή είμαστε εμείς στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά επειδή στις απατεώνες. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν και να καθαρίζουμε το πιάτο μας. Να τελειώνει αυτή η πλάκα επιτέλους. Επειδή λοιπόν δεν πρόκειται να πάρετε φράγκο, αν θέλετε να πάρετε, θα τα πάρετε με τους όρους που θέτουμε εμείς. Γιατί είμαστε δανειολήπτες. Είμαστε αντισυμβαλόμενοι. Έχουμε δικαιώματα. Και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχουμε πολύ περισσότερα δικαιώματα από εσάς. Και μη βγει κανένας ανεγκέφαλος και ξαναμιλήσει για ηθικό κίνδυνο στη συναλλαγή δανειολήπτου με φαντ. Ηθικός κίνδυνος, αν θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει, αν θέλουμε Λεωνίδα να πούμε ότι υπάρχει, υπάρχει στη συναλλαγή δανειολήπτου με τράπεζα. Το φαντ δεν είναι μια τράπεζα που μου έδωσε 100 ευρώ δάνειο και πρέπει και καλά να πάρει 100. Το φαντ είναι ένας δαλαβερτζής που πήγε στη δευτερογενή αγορά, αγόρασε αυτό εδώ το ποτήρι που κάνει ένα δεκάρικο, το αγόρασε με ένα ευρώ και έρχεται από μένα και ζητάει 10. Όχι. Ο ηθικός κίνδυνος υπάρχει αν εγώ ο βλάκας πληρώσω 10. Εκεί είναι ο ηθικός κίνδυνος. Δεν υπάρχει κανένας ηθικός κίνδυνος στη συναλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και φαντ. Κανένας απολύτως ηθικός κίνδυνος, διότι ο δανειολήπτης δεν συναλλάσσεται με την τράπεζα, δεν συναλλάσσεται με το νομικό πρόσωπο που τη χορήγησε το δάνειο, συναλλάσσεται με ένα ταλαβερτζή που έκανε ένα πολύ ωραίο deal στη δευτερογενή αγορά και πήρε κοψοχρονιά
ένα δανειακό υπόλοιπο των 100 ευρώ το πήρε ένα 3, 4, 5, 6 ευρώ. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς και του λέμε ότι αυτό που πήρες 5 θα σου δώσουμε 10. Θα κερδίσεις και 100%. Εάν λοιπόν φανς, εταιρείες διαχείρισης και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι τα λαβερτζίδες των τραπεζών εμπλέκεσαι σε αυτή την ιστορία, γιατί τα μετοχολόγια σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσουν και θα γελάει ο κόσμος. Εάν λοιπόν δεν είστε ευχαριστημένοι να βγάλετε άμεσα, χωρίς έξοδα, χωρίς κόστος, χωρίς χρονοτριβές, να βγάλετε άμεσα κέρδος από 25 μέχρι 100% με την πρόταση που σας κάνουμε, να σας τα πληρώσουμε μέχρι το διπλάσιο για τα στεγαστικά, εάν δεν είστε ευχαριστημένοι και με αυτό, μην τολμήσετε να μας ξαναπείτε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Είσαστε εσείς στρατηγικοί κακοπιστωτές. Είστε κοινός λαμόγια για πατεώνες που πάτε να εκμεταλλευτείτε το φόβο του Κοσμάκη, το φόβο που σπέρνετε καθημερινά από την τηλεόραση, για να τους αναγκάσετε να έρθουν και να υπογράψουν και να συνομολογήσουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να τους πάτε σε ρυθμίσεις που ξέρετε εκ των προτέρων ότι δεν θα μπορέσουν να τηρήσουν, για να πέσουν να τις χάσουν, να έχουν παραιτηθεί από όλα τους τα δικαιώματα και να τους πάρετε τα σπίτια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχετε στο μυαλό σας. Σας έχουμε διαβασμένους πολύ πριν έρθετε στην Ελλάδα να ζήσετε το μύθο του κόκκινου δανείου, και από αυτό το όνειρο εμείς θα σας ξυπνήσουμε, και φροντίστε να ξυπνήσετε ομαλά, γιατί αν θα ξυπνήσετε ανώμαλα τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, αγαπητοί μας φίλοι. Μείνετε στους οθόνες, σας επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το μήνυμα, αγαπητέ μου Λεωνίδα, που πέρασε στο πρώτο μέρος ήταν ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Δηλαδή και οι λογοτομημένοι το κατάλαβαν. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί που δεν είναι και τόσο λογοτομημένοι, πιστεύουμε να το πήραν και να ανταποκριθούν για το καλό τους και για το καλό αυτής της χώρας που λέγεται Ελλάδα. Για να σταματήσει αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός, ναι, να αρχίσει ο κόσμος να δουλεύει αντί να σκέφτεται πότε θα χάσει και αν θα χάσει το σπίτι του. Έτσι, να τελειώνει αυτή η πλάκα. Πάμε όμως να δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα την υπόλοιπη. Σας είπαμε, χτες στον Αυτιά ήταν πραγματικά εμετική η εκπομπή. Να βλέπεις όλα τα κόμματα, Λεωνίδα, όλες τις ιδεολογίες, όλες τις παρατάξεις από την αριστερά μέχρι τη δεξιά
Όλοι ένα μότο. Να πάτε στην τράπεζα, να υπογράψετε και να πληρώσετε. Αλλιώς δεν είστε στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ναι. Εγχωρώ όλοι. Όλοι. ΣΥΡΙΖΑ, ΕΝΕΟ, Δημοκράτες, Πασοξίδες, όλοι. Για κλάματα. Για κλάματα πραγματικά και να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Μοναδική ελπίδα για να σώσει το σπίτι σας είναι τι θα κάνετε εσείς οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Το πολιτικό σύστημα αυτό που μας εκπροσωπεί όλους στη Βουλή ενδιαφέρεται μόνο για το δικό του συμφέρον και για το δικό του σπίτι. Ναι. Τα δικά μας θα έχει γραμμένα εκεί που ξέρετε. Και φτάσαμε στο σημείο εδώ πραγματικά να ζούμε, αγαπητέ μου Λεωνίδα, μεγάλες στιγμές, να βλέπουμε, ας πούμε, να μιλάνε δεξιοί κομμουνιστές και αριστεροί νεοφιλελέδες, ας πούμε. Δηλαδή, τα σπίτια όλοι μαζί, οι αριστεροί νεοφιλελέδες νομοθέτησαν όλο το πλαίσιο. Αυτή ξέρει είναι η αριστερή της σχολής του Σικάγου. Ναι. Πώς γίνεται να σε αριστερή της σχολής του Σικάγου, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι ελληνική πατέντα, πρώτη φορά αριστερά. Ναι. Αυτοί λοιπόν τα νομοθέτησαν όλα και έρχονται τώρα όλοι αυτοί που εκπροσωπούν τόσα χρόνια στους νοικοκυρέους και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και την επιχειρηματικότητα και αυτά και το ένα και το άλλο. Και αυτοί έχουν γίνει τώρα δεξιοί κομμουνιστές. Άντε, αυτοί είναι κομμουνιστές από τη σχολή του Σικάγου. Οι άλλοι από εδώ τι είναι? Είναι δεξιοί από πού? Από το Κρεμλίνο. Υπάρχουν και τέτοιοι. Η αλήθεια είναι ότι ο κεντρικός τραπεζίτης της ΣΣΟΥΔΟΥ, της Σοβιετικής Ένωσης. Ήμουν σίγουρος ότι θα έχεις απάντηση. Ναι, ναι. Είναι αυτός που έδωσε το πρόγραμμα στη Σοβιετική Γουτς. Αλήθεια. Αυτός έδωσε. Αλήθεια. Το Γουτς βασίστηκε και πάνω στο κεντρικό τραπεζίτη. Ήταν ρωσικής εμπνεύσης. Ναι. Είδες ότι παντού υπάρχει μια, τη βρίσκεις στην άκρη, μα ψάξεις. Άρα λοιπόν για να ξέρετε τι γίνεται. Και με αυτά και με αυτά πάμε να δούμε τι τρέχουσα επικαιρότητα. Αμέσως να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα μας, στη φωτογραφία επαριθμών 2, με το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος της Κυριακής. Το έχουμε λοιπόν, διαβάστε εδώ πέρα ωραία πράγματα. Άμα ξέραν και γράμματα αυτοί οι δημοσιογράφοι που γράφαν τα πρωτοσέλιδα θα ήταν καλά. Αλλάζουν όλα, λέει, στα κόκκινα δάνεια. Δεύτερη ευκαιρία για τους στοχευμένους δανειολήπτες. Εισάγεται, λέει, για πρώτη φορά ο θεσμός της προσωπικής πτώχευσης. Της ατομικής πτώχευσης, λέγεται, αλλά τέλος πάντων. Θα διαγράφεται, λέει, το υπόλοιπο των χρεών. Άκου τώρα. Μετά την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Να πάτε να δείτε εκείνη την παλιά ελληνική ταινία που έλεγε «Μάθε παιδί μου γράμματα». Αγράμματοι δημοσιογράφοι που έχετε το θράσος να γράφετε και πρωτοσέλιδα. Τι κατάσχεση είναι, ρευστοποίηση λέει ο νόμος. Ούτε copy-paste το νόμο δεν ξέρετε να κάνετε. Ίδιο πράγμα είναι η κατάσχεση, η ρευστοποίηση, ο πληστηριασμός. Άμα σας, βέβαια δεν ξέρουν τη διαφορά, 9 στους 10 να ρωτήσεις θα σου λένε τράβα στην τράπεζα. Γι' αυτό λένε πήγαινε. Γι' αυτό λένε όλοι πάτε στην τράπεζα. Περισσότερα εκεί στα κεντρικά. Να μάθετε γράμματα και μπορεί να αλλάζουν τα πάντα όλα για όλους τους δανειολήπτες αυτής της χώρας. Εμείς από αυτή την εκπομπή ένα θα σας υπενθυμίσουμε, ότι για τους δανειολήπτες της υπέρβασης δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Είτε 1η Μαΐου, είτε 1η Απριλίου, είτε 1η Ιουνίου, είτε 1η Δεκεμβρίου. Για μας είναι πάντα 1η Αυγούστου. Είναι πάντα Δευτέρα. Είναι η ίδια ακριβώς μέρα. Ναι. Ό,τι και να αλλάξει, ό,τι και να αλλάξει, ό,τι πλαίσιο και να βγει, εμάς δεν μας αφορά και δεν μας ενδιαφέρει. Ισχύει. Γιατί εμείς δεν θα πάμε στην τράπεζα να αγοράσουμε τη θηλιά με την οποία θα κρεμαστούμε. Έχουμε πάει. Εάν πάμε, θα τους πάμε τη θηλιά με την οποία θα κρεμαστούν αυτοί και θα τους την πουλήσουμε. Θηλιά από την τράπεζα, οι δανειολήπτες υπέρβασης δεν αγοράζουν. Πάντως, για να το ξεκαθαρίσουμε. Για να είμαστε ακριβοδίκοι, έχουμε πάει επανειλημμένως και έχουμε φύγει αυτόφορο. Έχουμε φύγει αυτόφορο με γιατί... τους τραπεζίτες. Ναι, έχει έρθει η αστυνομία και τους έχει μαζέψει. Ναι, να τα άρα βρείτε, δεν αγοράζαμε θηλιά, πουλήσαμε. Όχι. Και τα κορόιδα αγόρασαν. Να τα βρείτε, να τα βρείτε. Είναι έτσι, όλα αναρτημένα. Άρα λοιπόν, για να πάμε τώρα και σε μια εφημερίδα όπου αυτοί οι δημοσιογράφοι που τη γράφουν και οι εκδότες της ξέρει γράμματα. Να μας βάλει λοιπόν ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα υπαριθμών 3 στις οθόνες μας. Το πρωτοσέλιδο από το παρόν της Κυριακής. Το έχουμε. Σταθερή αξία στον χρόνο το παρόν της Κυριακής. Ισχύει. Αγαπητέ μου Λεωνίδα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Κυριακή που ο Μάκης ο Κουρίς να μην έχει πρωτοσέλιδο το θέμα των κόκκινων δανείων. Και επιτέλους στο παρόν της Κυριακής δεν θα διαβάσεις ποτέ ούτε κάτι που είναι είδηση μούφα. Ούτε κάτι το οποίο είναι γραμμένο είτε σε λάθος ελληνικά είτε εκτός πραγματικότητας. Ούτε καν στρογγυλεμένο. Άκου λοιπόν τι λέει. Όλη την πρώτη κατοικία θέλουν να γκρεμίσουν. Το έπιασε ο Μάκης το κουρί, ο κουρίς που είναι το θέμα. Ότι στοχοποιείται η πρώτη κατοικία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μας φίλοι. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας για την εικόνα.
Και ο στόχος, αγαπητέ μου Λεωνίδα, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, να το πούμε άλλη μία σήμερα. Στόχος είναι η πρώτη κατοικία, γιατί ο απότερος στόχος είναι ο θεσμός της οικογένειας. Η κατοικία υπήρξε ανέκαθεν η εστία. Ναι. Το σημείο αναφοράς, όπου σε εποχές φτώχειας, δυστυχίας, πολέμων, μετανάστευσης, χούντας, εμφυλίου, τι άλλο να σκεφτούμε, σε όλες αυτές τις δύσκολες εποχές, με την πραγματική φτώχεια που πέρασε αυτή η χώρα, όπου ο κόσμος δεν είχε να φάει. Όπου ο κόσμος δεν είχε να φάει. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου και τα αδέρφια του, πηγαίνανε στο σχολείο ξυπόλυτοι. 9 χιλιόμετρα δρόμο. Εμείς δεν περάσαμε τέτοιες εποχές. 9 χιλιόμετρα δρόμο πηγαίναν ξυπόλυτοι, αφού είχανε σηκωθεί από τις 4 το πρωί για να πάνε στα καπνά στο χωράφι και τα παπούσια τα κρατάγανε στο χέρι για να τα βάλουνε έξω από το σχολείο. Για να μην χαλάνε και να πηγαίνουν στο σχολείο με παπούτσια, να μην χρειάζονται παραπάνω από ένα ζευγάρι παπούτσια τα 3 χρόνια. Έτσι μεγάλωσαν οι πατεράδες μας. Αυτή ήταν φτώχεια. Μέσα όμως αυτή τη φτώχεια, αυτό τον κόσμο το φτωχό, αυτές τις γενιές των φτωχών Ελλήνων, τι δεν τους έριξε στα ναρκωτικά, τι δεν τους πήγε από εδώ και από εκεί, τι δεν τους έκανε μπαχαλάκηδες, το σπίτι και ο θεσμός της οικογένειας, αγαπητέ μου Λεωνίδα, το οποίο θέλουνε με τους πληστηριασμούς να το ισοπεδώσουν, γιατί ο στόχος είναι η οικογένεια. Γιατί για να μπορέσουν τον καθέναν από εσάς ατομικά να τον αλώσουν, να τον εξονίσουν, να τον κυριεύσουν, να τον υποθηκεύσουν, να τον κάνουν ενεργούμενο και υποχείριό τους, πρέπει ο καθένας από εσάς όχι μόνο να μην έχει ελπίδα, να μην έχει καν σημείο αναφοράς. Ισχύει. Και σημείο αναφοράς είναι το σπίτι. Και το σπίτι θέλουν να μας το πάρουν. Γιατί? Γιατί η συνολική, αγαπητοί μας φίλοι, ιδιωτική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ξεπερνάει το 1-3. Έχετε λοιπόν καταλάβει τι ωραία μπέζανε στην Ελλάδα του γαλλικού δικαίου, όχι του αγγλικού, όπου χρωστάς ένα σπίτι στην τράπεζα, δεν έχεις να το πληρώσεις και αντί η τράπεζα να σου πάρει το σπίτι που σου δανειοδότησε, σου παίρνει και ό,τι άλλο έχεις και δεν έχεις. Τι ωραία λοιπόν μπέζανε είναι στην Ελλάδα, αγαπητέ μου Λεωνίδα, να έχεις να διαχειριστείς 150 δισεκατομμύρια δάνεια και να έχεις απέναντι 1 τρισεκατομμύριο ιδιωτική περιουσία να εκτελέσεις. Ναι. Και να έχεις και πρόθυμες κυβερνήσεις να τους πηγαίνει στα νομοθετήματα γραμμένα και αυτοί να τα περνάνε από τη Βουλή και να τα νομοθετούν. Είναι μωρία, πολύ ωραία πίστα. Γαλλικό δίκαιο. 150 δισεκατομμύρια κόκκινα και 1 τρισεκατομμύριο περιουσιακά στοιχεία. Η χαρά του Τοκογλύφου. Οι Γάλλοι έχουν κάνει πολύ ωραία πράγματα. Η χαρά του Τοκογλύφου. Και για να καταλάβετε γιατί σας λέμε ότι είναι η χαρά του Τοκογλύφου, θα πάμε με ένα πίνακα, αγαπητοί μας φίλοι, να δείτε μόνο ο νότιος τομέας Αθηνών ποια είναι η αξία του και η δυναμική του σε ακίνητη περιουσία. Θα παρακαλέσω ο σκηνοθέτη μας να μας βάλει στην εικόνα μας τη φωτογραφία επαριθμών 4. Ελληνική την έχουμε Ριβιέρα. Λοιπόν τη φωτογραφία. Δεν είναι όλη η Ριβιέρα. Είναι από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Η Ριβιέρα συνεχίζει μέχρι το Σούνιο. Ναι. Είναι λοιπόν Άγιος Δημήτριος, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Ελληνικό, Άλυμος, Βαρυβούλα, Βουλιαγμένη. Αυτό είναι ο νότιος τομέας. Ναι. Όπως βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, στην εικόνα σας, ο νότιος τομέας έχει 530.000 κατοίκους. Mm-hmm. 18,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κατοικίες, των οποίων η συνολική εμπορική αξία είναι τουλάχιστον 60 δισεκατομμύρια. Μόνο νότιος τομέας. Εάν σε αυτό προσθέσουμε τα οικόπεδα, τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία, τις βιομηχανίες, γιατί βάρη σκοροπίου είναι γεμάτη βιομηχανίες, έχουμε ένα νότιο τομέα Αθηνών, ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα, με συνολική ιδιωτική περιουσία που περνάει τα 100 δισεκατομμύρια. Μόνο νότιος τομέας Αθηνών. Πώς είναι το σχέδιο Ηρακλής, Λεωνίδα? 30 δισεκατομμύρια. 3,5 Ηρακλίδες βγάζει μόνο ο νότιος τομέας Αθηνών. Έχουμε καταλάβει... Μα είπε ότι δεν επαρκεί. Ναι, έχουμε καταλάβει ότι είναι η χαρά του Τοκογλύφου. Δηλαδή μόνο ο νότιος τομέας Αθηνών καλύπτει σχεδόν όλα τα κόκκινα δάνεια των ελληνικών τραπεζών σε αξίες ιδιωτικής περιουσίας. Όλη η Ελλάδα είναι παραπάνω από 1-3. Οπότε η χαρά τους ήταν να μην πληρώσετε. Η χαρά τους ήταν τόσα χρόνια να σας δίνουν δάνεια, να σας τα κάνουν κόκκινα, γιατί ξέραν ότι δεν θα πληρώσετε από την πρώτη στιγμή που σας τα δώσανε. Αυτό δεν υπήρχε. Τα έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Δεν υπάρχει χρόνο σήμερα να το ξαναπούμε. Θα το πούμε όμως άλλη φορά για υπενθύμηση. Ξέραν ότι δεν θα μπορέσετε να τα πληρώσετε, γιατί το δάνειο ήταν το καρότο, ούτως ώστε αγοράζοντας ένα καινούριο σπιτάκι να χάσετε αύριο 3-4. Αυτό ήταν όλο το έργο.
και τίποτα παραπάνω. Και το λένε τα νούμερα. Και το λένε τα νούμερα. Σε μια χώρα με πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ιδιωτική ακίνητη περιουσία, αφήνει τις τράπεζες να δολοφονούν για 150 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι έγκλημα. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει. Και μια και μιλάμε, αγαπητέ μου Λεωνίδα και αγαπητή μας φίλη, για στρατηγικούς κακοπλήρωτες, θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας να μας βάλει στην εικόνα τη φωτογραφία είπα αριθμό 5, όπου την έχουμε την εικόνα, ναι, την έχουμε, ευχαριστούμε. Εγώ λοιπόν θέλω να καταλάβω πίσω από αυτό το πρωτοσέλιδο ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που κρύβονται και ποιοι τους κρύβουν. Τι λέει λοιπόν αυτό το πρωτοσέλιδο? Από τον deal λοιπόν της Παρασκευής είναι το πρωτοσέλιδο, ο κόκκινος φάκελος του Ενρία που έρχεται στην Αθήνα, στο μικροσκόπου λέει 100 δάνεια, 100 όλα και όλα, με 8 δις υπόλοιπο, πιστολιασμένα όλα. Η σκελετήλη που έχετε οπίσει ο SSM, οι χορηγήσεις χωρίς αντίστοιχες εγγύσεις και οι χαριστικές ρυθμίσεις με τη ζημιά των τραπεζών. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. 100 είναι. Είναι 100 προνομιούχοι δανειολήπτες, κανονικοί τραπεζιτοί πιστολέρο, έτσι αυτοί που τις τράπεζες πιστολιάζανε πριν το πάρουν το δάνειο. Εντάξει. Δηλαδή ήταν σκασμένο το δάνειο πριν το δώσουν. Αυτή δεν είναι πιστολέρο, αυτή είναι απατεώνες. Κανονική, αυτό λέω πιστολέρο. Όταν εντάξει, λέω πιστολέρο, επειδή το πιστόλιασμα του δανείου εκεί απευθύνεται. Εντάξει, θέλει και τέχνη το πιστόλιασμα. Θέλει και τέχνη. Αυτό, αυτό είναι απατεώνες του κοινού. Λοιπόν, δεν έχει καμία μιλάμε ότι είναι 100 όλοι, Γιώργη, προσέξτε, είναι 100. Αυτοί λοιπόν οι 100 αποτέλεσαν αντικείμενα εξεταστικών επιτροπών, αντικείμενα εισαγγελικών ερευνών, προσέξτε, αρχηγόπουλα σε αυτό το ταβατζιλίκι των κόκκινων δανείων των πραγματικών στρατηγικών και κακοπληρωτών, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που μαζί χρωστάνε 500 εκατομμύρια. Και... θα το πούμε άλλη μια φορά, μήπως κάποιος το ξέχασε. Και αυτή η χώρα, τη οποία το πολιτικό σύστημα καθημερινά εσένα σε βομβαρδίζει, σε αποκαλεί στρατηγικό κακοπληρωτή και προσπαθεί να σε καταστήσει ένοχο, σε λέει παταξίπεδι μου, εσένα που ακούς αυτή την εκπομπή, σου λέει ότι είσαι παταξής απαντεώνας και στρατηγικός κακοπληρωτής γιατί έχεις και δεν πληρώνεις. Αυτή λοιπόν η χώρα ψήφισε ασυλίες και ψήφισε κατάργηση ευθεπάγγελτου, προκειμένου αυτοί οι 100 που τους βγάλαν σε σέντρα από τις Βρυξέλλες τώρα, ούτε αυτοί να έχουν προβλήματα, ούτε οι τραπεζίτες που τους τα δώσανε, αλλά να μην πληρώνει και κανένας. Ναι. Και για να μην νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα, κάθε εβδομάδα από αυτή την εκπομπή βγάζουμε και κάτι καινούριο. Κάθε εβδομάδα δεν σταματάνε να μας εκπλήσουν. Και βέβαια αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή είναι αυτονόητο, πουθενά άλλο δεν πρόκειται να τα ακούσετε, σε καμιά εκπομπή και σε κανένα κανάλι. Θα παρακαλέσω λοιπόν το σκηνοθέτη μας για να δείτε μέχρι πού φτάνει η επιστημονική φαντασία της τραπεζικής απάτης, να μας βάλει στην εικόνα μας την φωτογραφία υπαριθμών 6. Την έχουμε λοιπόν, FM Voice, το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των φίλων μας του Νίκου, του Μανισιώτη και του Κώστα του Ψωμιάδη και την ωραία κομπίνα τώρα. Κοιτάξτε, οι τράπεζες διαφημίζουν δάνεια που δεν δίνουν, προσέξτε. Και εδώ να ρωτάμε αν υπάρχουν και εισαγγελίες δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, διαφημίζει λέει, η Εθνική Τράπεζα δάνεια που δεν δίνει. Επενδύει εκατομμύρια σε διαφημίσεις, αλλά τελικά λέει κοροϊδεύει τους μικρομεσαίους γιατί δεν δίνει κανένα δάνειο. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Δηλαδή, άνθρωποι κανονικό παπατσιλίκι, έτσι. Δηλαδή, τώρα έχουν χρήματα κρατικών ενισχύσεων, γιατί με αυτά κινούνται, με αυτά δουλεύουν. Δημόσιο χρήμα, και αυτό το χρήμα το κρατικό το σπαταλάνε για να μοιράζουν λεφτά στους διαφημιστές, προκειμένου να διαφημίζουν δάνεια που δεν δίνουν. Αυτό άρα ποιος είναι ο λόγος? Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι δικά σου, ο ίδιος ο Στουρνάρας είπε ότι πάνω από το 50% των κεφαλαίων... Σκέψου το λέει ο Στουρνάρας, πού καταντήσαμε να το λέει ο Στουρνάρας. Είναι από την αναβαλλόμενη φορολογία. Πού καταντήσαμε να το λέει ο Στουρνάρας. Ναι, πάνε τώρα λοιπόν και πετάνε δεκάδες εκατομμύρια διαφημιστικής δαπάνης σε τράπεζες, ναι. Εφημερίδες, ΜΜΕ, κανάλια, payroll, δημοσιογράφιο, τη σαβούρα υπάρχει. Παίρνει λεφτά από τις τράπεζες. Πώς αλλιώς λοιπόν, θα του προμοτάρουν. Και διαφημίζουν ότι δίνουν δάνεια γιατί λέει έρχεται ανάπτυξη. Mm-hmm. Και δώσαν ένα και μοναδικό δάνειο στο Λάσσα να φτιάξει το ελληνικό. Άκουσε ή κανέναν άλλο να πήρε δάνειο. Μόνο αυτό βοηθάει η ανάπτυξη. Μπράβο. Άρα λοιπόν, τι θες σε διαφήμιση για να δώσει ένα και μοναδικό δάνειο στο Λάτσι.
Γιατί θέλει διαφήμιση ο Λάτσης για να πάρει δάνειο? Όχι. Δεν ήξερε που πέφτει η τράπεζα να πάει να το ζητήσει μόνος. Προφανώς τι θέλεις για να προμοτάρουν αυτό που θέλουν. Όχι να προμοτάρουν, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Όχι μόνο να προμοτάρουν. Αλλά... γιατί είναι ο εύσχυμος τρόπος για να μοιράζονται χρήματα σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Το ίδιο είπα. Πώς τους μοιράζεις? Εγώ το είπα πιο κομψά. Εσύ το είπες πιο κομψά. Πώς τους μοιράζεις το είπα... και τους κάνεις Φιλιππινέζες. Εγώ το ωραία να, το είπες. Να μην έχω ποινικές κυρώσεις. Ναι, ναι. Εγώ ας έχω. Δεν θα έχεις. Ναι, δεν θα έχω. Όχι. Λοιπόν, πώς τα μοιράζεις τα λεφτά, τα δίνεις στους διαπλεκόμενους των ΜΜΕ, της διαφήμισης κλπ. Πώς τα μοιράζεις με διαφημίσεις αυτό που δεν έχεις. Πουλάω, λέει, δάνειο. Ξαφνικά όλα τα κόμματα βγήκαν στο ίδιο πάνελ και είχαν ομοφωνία για ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Για ένα πράγμα. Μόνο ένα. Σε όλα τα άλλα, σε τίποτα άλλο. Σε τίποτα. Μα σε τίποτα. Αλήθεια. Πολιτική, πολιτισμός, οικονομία, άμυνα. Και για να μην νομίζετε, κυρία Παλαγάκη μου, ότι εσάς σας ξεχάσαμε, η κυρία Παλαγάκη, η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, εσάς σας έχουμε αφήσει στο τρίτο μέρος για να είναι στην παρέα μας ο Γιώργος ο Βαλέτας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στις οθόνες, σας επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Γιώργος Βαλέτας, όπως πάντα μαζί μας. Καλησπέρα και σε εσένα, Γιώργο. Καλησπέρα και από εμένα. Σήμερα είναι μεγάλη επικαιρότητα και έχεις και εσύ πραγματικά μεγάλη επικαιρότητα που αφορά τους δανειολήπτες. Γιατί θα μας πεις αναλυτικά όλο το νέο νόμο που έρχεται με την ιδιωτική πτώχευση. Θα τα πούμε σε λίγο. Okay. Αλλά είχαμε υποσχεθεί στη σεβαστή καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Παλαγάκη. Αγαπητέ μου Λεωνίδα, ναι. Που την χάνει εκτός από σκευαστή καθηγήτρια να είναι και έμισθη γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, δηλαδή με μισθό. Δηλαδή διπλοθεσίτησα, ρε παιδί μου, πληρώνεται και από το Πανεπιστήμιο και από την Ένωση Τραπεζών. Δεν μπορεί να είναι δωρεάν εκεί, κάτι πρέπει να παίρνει. Η κυρία λοιπόν Απαλαγάκη, και θα παρακαλέσω το συνοθέτη μας να μας βάλει στην εικόνα μας τη φωτογραφία ή παριθμόν 7. Να την κυρία Παλαγάκη, να την βλέπετε και πώς είναι, να την ξέρετε. Οι φοιτητές της βέβαια την ξέρουν με το χαμόγελο που σκοτώνει, έτσι. Είπε την προηγούμενη εβδομάδα, έβγαλε μία δήλωση στο γιατί τα κόκκινα δάνεια δήθεν δεν μπορούσαν να προσφερθούν
με προτιμησιακό δικαίωμα στους ανελήπτες. Μάλιστα. Και λέει λοιπόν η κυρία Παραγκάκη, η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει την πώληση δανείων στους ίδιους τους δανειολήπτες, επειδή λέει, η καθηγήτρια τώρα τα λέει αυτά, όχι αυτιάς, επειδή η μεταβίβαση δανείων επιτρέπεται ρητά και κατηγορηματικά μόνο σε νομικά πρόσωπα. Ευχαριστούμε για την εικόνα. Πάρτε την από εκεί, κυρία καθηγήτρια, να μην τη βλέπω. Αγαπητέ μου Λεωνίδα, πραγματικά, ναι, δηλαδή τώρα μία καθηγήτρια αυτού του επίπεδου να υποτιμά την νοημοσύνη της περισσότερο από ό,τι υποτιμά τη δική μας, εμένα αυτό με ξεπερνάει. Δηλαδή, μόνο σε νομικά πρόσωπα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Παλαγάκη, έτσι, για να το πάμε μπακάλικα. Ναι. Οι εταιρείες με τα επιχειρηματικά δάνεια δεν είναι νομικά πρόσωπα? Έλα μου ρε τώρα. Γιατί δεν θα μπορούσαν να τα αγοράσουν? Ένα το κρατούμενο. Αλλά να σας πάω και λίγο πιο βαθιά, κυρία Παλαγάκη μου, έτσι, γιατί τώρα ανοίξαμε μια κουβέντα. Όχι, να την κλείσουμε κιόλας. Να μείνεις λίγο, γιατί ίσως δεν το κατάλαβε ο κόσμος, γιατί απευθύνεται στον κόσμο η κυρία Παλαγάκη. Μια χαρά κατάλαβε. Όχι, οι εταιρείες που είναι νομικά πρόσωπα, ναι, ιδιωτικού δικαίου, όπως ακριβώς οι εταιρείες. Μπορούν ή δεν μπορούν. Μπορούν ή δεν μπορούν, αφού δεν είναι φυσικά αφού πρόσωπα. Αφού όλα στο κόλλημα είναι στα φυσικά πρόσωπα, ναι, η εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο. Ναι. Μπορεί να θέλει να τα αγοράσει ο δανειολήπτης. Η εταιρεία που είναι δανειολήπτρια. Έτσι, αυτή. Αυτή η εταιρεία. Και να πάμε τώρα και ένα βήμα ακόμα. Ναι. Πείτε λοιπόν, κυρία Παλαγάκη μας, ναι, ότι εμείς στις υπέρβασεις μαζευτήκαμε μαζί 20.000 δανειολήπτες, ναι, βρήκαμε μία εταιρεία του εξωτερικού, ναι, που θέλει και αυτή να έρθει να ζήσει το μύθο του κόκκινου δανείου εδώ στην Ελλάδα, ΑΕ, κανονική νομικό πρόσωπο, έτσι. Ναι. Έρχεται λοιπόν αυτή η εταιρεία εδώ πέρα, πάει στον κύριο Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και του λέει, τα δάνεια της υπέρβασης που οι άλλοι τα αγοράσαν ένα χιλιάρικο, εγώ τα αγοράσω με δύο. Δηλαδή κάνει και καλύτερη πρόταση από ό,τι έχουν κάνει οι άλλοι τζαμπατζίδες που τα πήραν κοψοχρονιά. Ναι. Θα εισηγηθείτε εσείς, κυρία Παλαγάκη μου, ως Γενική Γραμματεύς της Ένωσης Τραπεζών και σεβαστή έγκριτη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, θα εισηγηθείτε να μπορέσουν να πουληθούν τα δάνεια στην εταιρεία που θα σας υποδείξουμε εμείς, στο νομικό πρόσωπο δηλαδή? Δεν χρειάζεται να σου απαντήσει όχι, γιατί δεν θα χρειαστεί ο Στουρνάρας στην εισήγησή της. Α, θα είναι πει όχι μόνος. Ναι, θα πει όχι μόνος. Την γλίτωσε από εκεί. Χωρίς την γλιτώνουμε, την γλιτώνει από εκεί η κυρία καθηγήτρια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία το πας. Ναι. Είσαι έτοιμος, είσαι για να την αναλάβεις στο δικαστήριο, μου φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, έτσι για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν και να σταματήσετε να μας κοροϊδεύετε. Ε, κοροϊδεύουν. Γιατί μωρέ, κυρία Παλαγάκη μου, η νομοθεσία ξέρετε πόσα πράγματα απαγορεύει. Έλα μωρέ τώρα. Απαγορεύει να ενισχύονται οι τράπεζες με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους. Mm. Αυτό συνιστά την περίπτωση του αθέμιου του ανταγωνισμού. Mm. Τα ξέρετε σε αυτά σαν καθηγήτρια, δεν τα ακούτε από μένα. Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που απαγορεύονται και όμως γίνανε. Αυτό και με τις εγγύησεις σε ελληνικού δημοσίου. Αυτό λέω, ενίσχυε. Ναι, 3%. Α, άλλο αυτό που ξεπερνάνε, ναι, τα όρια. Χιλιάδες πράγματα απαγορεύονται και γίνανε όλα. Έλα, μωρέ. Και γίνανε όλα. Και εσείς τώρα κολλήσατε στο νομικό πρόσωπο και μας κάνετε πλάκα. Πλάκα και βρήκατε κάνετε, να κάνετε, μωρέ, πλάκα αυτή την εποχή. Έλα, που ο κόσμος κλαίει γιατί πιστεύει θα χάσει το σπίτι του. Εντροπή τώρα. Και λίγο ντροπή. Και λίγο ντροπή. Γιατί δεν μπορεί να τα παίρνεις και από εδώ και από εκεί να πηγαίνεις στο σπίτι σου με δύο μισθούς και να κάνεις πλάκα σε αυτόν που είναι άνεργος από το 2010 και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Καθηγήτρια είσαι, πες κάτι. Έτσι, μπράβο. Τουλάχιστον πείτε κάτι να μπορεί να αντέξει κοινή λογική. Ναι, τώρα. Να μην μπορεί να το αποδομήσει και ο ζαχαροπλάστης. Έτσι, φυσικά να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μόνο φυσικά πρόβλημα. Πάμε, Γιώργο Βαλέτα, γιατί έχεις πολλά θέματα εσύ σήμερα. Αστή. Για πες μας εδώ με αυτό το όριο της στόχας τι γίνεται. Λοιπόν, μία έκθεση λοιπόν του ΣΕΒ τώρα το Φεβρουάριο. Του ΟΣΑ είναι η έκθεση. Του ΟΣΑ, με, ναι, στοιχεία του, με στοιχεία του ΟΣΑ, ΟΣΕ, έρευνα, σωστά, του ΣΕΒ. Σωστά, σωστά. Καλά τα λέει ο κύριος Γιώργος. Για τη φτώχεια στην Ελλάδα. Κύριε Γιώργο, καλά τα λέτε. Το 13% λοιπόν του πληθυσμού έχει εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 67% του πληθυσμού διαθέτει ρευστότητα κάτω από το 25% του επίπεδου φτώχειας, ουσιαστικά δηλαδή κάτω από 1.000 ευρώ. Να πω δύο ωραία στατιστικά εδώ. Ότι στις σκανδιναβικές χώρες ο δείκτης ευημερίας είναι 65% και στην Ελλάδα είναι 20%. Mm-hmm. Ένα αυτό. Και δεύτερο, το 2020 στην Ελλάδα το 10% του πληθυσμού κατέχει το 42% του καθαρού πλούτου της Ελλάδας. Εντάξει, ενώ το 2009 κατήχε το 39%, που σημαίνει τι? Ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Και οι φτωχοί φτωχότεροι. Όλα αυτά τα ωραία τα κομμουνιστικά λοιπόν που μας λέει ο Γιώργος ο Βαλέτας, ναι, να μας τα βάλει ο σκηνοθέτης μας στην εικόνα να τα δούμε. Από τον πίνακα του ΣΕΒ είναι η φωτογραφία επαριθμών 8. Την έχουμε λοιπόν την εικόνα, ευχαριστούμε.
Είναι λοιπόν, βλέπετε, δημοσιευμένα από το ΣΕΒ. Δεν τα βγάλω βαλέτες από το κεφάλι του. 12,9 δηλαδή 13% του πληθυσμού έχει εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας και 67% του πληθυσμού διαθέτει ρευστότητα κάτω από το 25% του επίπεδου φτώχειας. Πρόσεξε. Κάτω από το 25% του επίπεδου φτώχειας. Τραγικά τα στοιχεία, έτσι. Τραγικά. Όταν στον ΟΣΑ το αντίστοιχο είναι 49%. Και το 55% του πληθυσμού θεωρείται οικονομικά ευάλωτο, δηλαδή σε κίνδυνο να πέσει κάτω από το όριο φτώχειας λόγω χαμηλής ρευστότητας. Δηλαδή είναι αυτοί που είναι λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Τραγικό. Και να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι αυτή η είδηση που έπεσε σαν κεραυνό στην Εθρία την προηγούμενη εβδομάδα και δεν την είδα κανένας αυτιάς να την παίζει χτες το πρωί, ήταν το θέμα της ημέρας. Το Σαββατοκύριακο μούγκα πουθενά κανένας. Γιατί πώς να βγεις και να πεις ότι όταν οι δύο στους τρεις Έλληνες ότι έχουν στην άκρη 1000 ευρώ. Δεν έχουν ούτε 1000 ευρώ. Ούτε 1000. Μέχρι πώς χιλιά. Μετά αυτούς θα τους πεις ταυτόχρονα ότι είναι και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δηλαδή όταν, για να καταλάβουμε τι λέμε, όταν τα ΜΜΕ πρέπει να σας υποβάλουν στο κεφάλι σας, να σας πουλήσουν το μύθο που σας, στο τέλος θα σας κάνουν να το πιστέψετε κιόλα. Ότι είστε στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν μπορεί να σου λέω ότι είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής με λιγότερο από 1000 ευρώ στην τράπεζα. Το έχουνε. Είναι σαν να λέει Πακιστανός τουρίστας, δεν υπάρχει. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, ή στρατηγικός κακοπληρωτής είσαι, ή κάτω από 1000 ευρώ έχεις. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Και όλα αυτά τα ωραία τα κομμουνιστικά που λέει ο Λεωνίδας, θα παρακαλέσω σκηνοθέτη μας να μας βάλει στην εικόνα μας τη φωτογραφία επαριθμών 9 με την πιο αγαπημένη μας εφημερίδα, το Πριν. Την έχουμε λοιπόν. Είναι η πιο αγαπημένη εφημερίδα Λεωνίδα. Ναι, πρώτο ναι. Για το Πριν. Ναι. Σου λέει πριν από εσάς γατάκια εμείς. Όταν εσείς πηγαίνατε, εμείς ερχόμασταν. Είναι ο τίτλος και μόνο. Ναι. Είναι ολόκληρο έργο. Αλλά το από πάνω, το κόκκινο, ναι. Η εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής αριστεράς. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι το λένε ξεκάθαρα. Ναι. Λένε εμείς τώρα δεν κάνουμε πλάκα. Ναι. Σας λέμε αντικαπιταλιστική και κομμουνιστική. Ναι. Σου λέει δεν είμαστε ούτε κουκουέ ούτε Σιριζέ. Ναι. Γιατί η κουκουέ ξέρεις είναι η καπιταλιστική αριστερά. Είναι η σκληρή καπιταλιστική. Είναι η ακροδεξία αριστερή. Αυτή είναι η ακροδεξία κομμουνιστές. Και η ακροαριστερή αριστερή. Ναι, και η όχι αριστερή. Γιατί κάνουν γύρω και ξανά ναι, πλήν είναι στα μαθηματικά. Έτσι, στα μαθηματικά αυτό. Και η Σιριζέ, είπαμε, είναι η αριστερή της σχολής του Σιγκάου. Αυτή λοιπόν εδώ από το Πριν. Αυτή είναι γνήση. Ναι, αυτή από το Πριν που είναι γνήση. Σου λέει για να μην κάνετε καμιά πλάκα τώρα και μας μπερδέψετε με τους άλλους. Εμείς είμαστε για κλάματα. Εμείς λέμε είμαστε η εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής. Κομμουνιστικής αριστεράς, ναι. Τα διευκρινίζουν όλα. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Τίτλος λοιπόν, το 67% δεν έχει ούτε 1000 ευρώ στην άκρη. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα και πάρτε τη σαμούτρα για αυτή την εικόνα, οι πονηρίδιδες και οι έξυπνοι, που προσπαθήσετε να πείσετε αυτούς τους 7 στους 10 Έλληνες, το 67% αυτής της κοινωνίας, ότι χωρίς να έχουν ούτε 1000 ευρώ στην άκρη, είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ότι έχουν και δεν πληρώνουν. Τι έχουν, τα 600 και τα 500 και 700 ευρώ, ελάτε να σας τα δώσουμε. Άμα λυνόταν το πρόβλημα με τα 500, τα 600 και τα 700, δεν θα είχε γίνει όλο αυτό το κακό. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Έτσι, αλλά αν είμαστε στρατηγικοί κακοπληρωτές, επειδή έχουμε 600 ευρώ και δεν πληρώνουμε 100 χιλιάρικα υπόλοιπο δανείο στην τράπεζα, μάλλον εμείς δεν είμαστε στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και εσείς είσαστε του γιατρού. Να πάτε να κοιτάξετε πάντως, τα ούρα σας. Πάντως, έτσι, Κυριάκο, για να έχουμε καλό υπάρχουν καλό ερώτημα. Άνθρωποι γιατί έχουν έρθει και λένε ότι αυτά. Εγώ έχω ξέρω εγώ 1000 ευρώ και βγαίνει ένα κουστούμι 2-3 χιλιάρικα, 800 εγώ λέω για ρύθμιση ή 600. Ναι. Δεν βγαίνω μάνα μου. Α, πού να βγει. Και έχει φάει το σανό ότι... Είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Ναι, να προσπαθεί να πείσει ότι δεν είναι στρατηγική. Ναι, λέω, προσπαθεί να πετύχει να επιχειρηματολογήσει ότι δεν πετάει ο γάιδαρο. Μα δεν πετάει ο γάιδαρο, παιδιά. Δεν είναι στρατηγική. Δεν θέλει καμία επιχειρηματολογία. Ο γάιδαρο δεν πετάει. Τον έχουν πίσω ο κόσμος, παιδί μου. Αυτή η υποβολή, τον κόσμο τον έχουν γεμίσει εποχές. Λέγε, να το πιστέψουμε κι εμείς στο τέλος. Δεν κάνουμε ζωή. Γιώργο Βαλέτα, πες μας. Τι θα γίνει με τον καινούριο νόμο για την ιδιωτική πτώχευση, είναι το θέμα της ημέρας. Πες μας πώς θα λειτουργεί. Είναι το θέμα της ημέρας. Έχουμε καινούριες πληροφορίες. Το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενη εκπομπή. Ότι από 1η Μαΐου αναμένουμε να λειτουργήσει ο νέος πτωχευτικός νόμος, που θα είναι μια συνένωση
όλων των νομοθετικών καθεστώτων των σχετικών, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, του εξοδικαστικού συμβασμού, αυτού του υπέρτατου εργαλείου που ήταν πάρα πολύ έτσι. Ήταν το ανέλο της περσινής χρονιάς. Φέτος θα σε δούμε τι θα γελάμε που δεν υπάρχει. Περιμένανε να μπουν 400.000 επιχειρήσεις και 2-3.000 ρυθμίσανε και αυτές όλες με το δημόσιο. Γιατί την πλατφόρμα για την πρόσφατη κατοικία που την πας. 150. Σωστά, σωστά, σωστά. Όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία αναμένεται να συνενωθούν από 1η-5η με τον νέο πτωχευτικό νόμο. Υπάρχει ήδη μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που εργάζεται επί αυτού. Νυχθημερών. Αυτό με ανησυχεί τώρα, ναι, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Θα υπάρξει. Ναι. Οι μεταφραστές που γράφουν, που μεταφράζουν αυτά που ήταν γραμμένα με τον Ρεξέλη. Αυτή είναι ο παραδείγματος. Μας βοηθάει αυτό βάσικα. Χαλαρά μας βοηθάει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε, θα υπάρξει ένα προσαρμοστικό διάστημα. Μάλλον θα ισχύσει από 1η-5η, αλλά ουσιαστικά θα τεθεί σε λειτουργία από αρχές Σεπτέμβρη. Θα έχουμε μία περίοδο προσαρμογής από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα είναι στα πρότυπα του αμερικανικού μοντέλου, δηλαδή θα ρευστοποιείται το σύνολο της περιουσίας προκειμένου να απαλλαγεί ο φιλέτης από όλα του τα χρέη, εφόσον το ζητάει ο ίδιος ή εφόσον το ζητάνε οι δανειστές του. Mm-hmm. Η αφαιρεγκιότητα τώρα του οφειλέτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σε σύρουνε οι πιστωτές σου. Σωστά. Είτε ο ίδιος είτε οι πιστωτές. Είτε ο ίδιος είτε οι πιστωτές. Γιατί αυτό μέχρι τώρα πουλήθηκε, ναι, ότι θα μπαίνει ο καλός. Εκουσίως. Το καλό συνεργάσιμο κορόιδο, ναι, θα μπαίνει μόνο του στην πλατφόρμα. Ναι, ναι, θα λέει, ναι, είμαι πτωχός, πτωχεύστε μου, πάρτε τα μου όλα. Και δώστε μου και μια σοκουφρέτα να έχω να τρώω, ας πούμε, ναι, για το επόμενο διάστημα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι το εγκουσίως. Θα σε σύρουν και όλα. Θα σε σύρουν. Α, ναι, μπράβο. Και να πούμε τώρα σχετικά με την αφαιρεγκιότητα. Δεν είχε υποθεί μέχρι τώρα. Τώρα αυτό και, το λέω, και να δούμε και πώς θα ψηφιστεί. Περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Γιατί είναι αυτή η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που με ανησυχεί. Ναι, ναι. Και να πούμε και κάτι τελευταίο σχετικά με την αφαιρεγκιότητα. Mm-hmm. Η κοινοτική οδηγία μιλάει για 3 χρόνια, δηλαδή ότι μετά από 3 χρόνια ο φιλέτης, εφόσον έχει ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας, θα θεωρείται καθαρός και θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Και όχι 2 που έλεγα. Άρα πάνε και τα 2 χρόνια. 3 τα χρόνια. 3 τα χρόνια. Και αυτό το λέει η κοινοτική οδηγία τα 3 χρόνια. Ναι. Είναι στην ευκαιρία της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Α, πάλι νομοπαρασκευαστική. Το κάνουν καμιά 5ετία εδώ το βλέπω. Δηλαδή έστω ότι ήταν 2. Ότι είναι 3, ότι είναι 4. Ναι. Δηλαδή αυτός που θα πάει και θα τα χάσει όλα. Θα τα χάσει όλα. Και δεν θα έχει δικαίωμα εργασίας. Αυτός μετά από 5 χρόνια θα πάει στην τράπεζα και θα πάρει δάνειο. Ρε πλάκα μας κάνει. Ρε τον κόσμο κοροϊδεύεται. Μετά από... Εδώ πας στην τράπεζα να πάρεις δάνειο, ναι, και σου λέει, ναι, ναι, κύριε, καθυστερήστε να πληρώσετε μια πιστωτική κάρτα πριν από 14 χρόνια. Πώς έχετε το θράσος να μας δάτε δάνειο. Πώς. Ο άλλος στοχός, ρευστοποίησε όλη η περιουσία, πώς, χωρίς μισθό, να μην έχει να φάει και σε 2 χρόνια βαλέτα θα πηγαίνει, λέει, στην τράπεζα και θα του δίνουν, ναι, δάνειο. Ναι. Πού τα λένε αυτά, ρε Λεωνίδα, συγγνώμη, πού απευθύνονται σε Μογγόλους, δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως τελικά. Μήπως, ναι, για πες Γιώργο. Αυτά. Εν αναμονή του νόμου. Αυτές ήταν οι πληροφορίες, ναι, μας. Εντάξει. Είναι αυτό που περιμέναμε. Απλά αυτό που πρέπει να βάλετε στο μυαλό σας, αυτά που βγήκαν σήμερα, αγαπητέ μου, είναι στο τραπέζι. Το βασικό είναι ότι δεν θα υπάρχει προστασία ούτε πρώτης κατοικίας. Ποια πρώτης κατοικίας. Ούτε τελευταίας κατοικίας προστασία δεν υπάρχει. Θα πηγαίνεις απευθείας στην αποτέφρωση. Καταργείται. Ούτε τελευταίας κατοικίας. Αποτέφρωση με τη μία. Ξεκίνησε, λέω, δεν ξέρω πόσοι αποτεφρωθήκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Κάπου διάβαζα σήμερα. Διάβαζα... Αυτά θα είναι και θα ξέρετε ότι δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχει χρονοδρομίδα. Ναι, ναι, ναι. Το βασικό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας σας. Ρευστοποίηση. Εκούσια ρευστοποίηση. Θα υπογράφετε και θα ρευστοποιείτε. Ναι. Χωρίς διαταγή πληρωμής, χωρίς πληστηριασμό, χωρίς να μπορείτε να το αναστείλετε ούτε να το ακυρώσετε τίποτα, δηλαδή χωρίς κανένα δικονομικό δικαίωμα. Για να καταλάβετε πού σας πηγαίνουν και τι σας πουλάνε για δεύτερη ευκαιρία. Απαλλάσσεται όμως από με τα ενημερώνει χέρια. Όμως ο σκηνοθέτης, αγαπητοί μας φίλοι, ότι εμείς δεύτερη ευκαιρία δεν έχουμε. Εδώ πέρα τελείωσε η εκπομπή σήμερα. Τέλος, φτάσαμε και στο τέλος. Και εσείς δεν έχετε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Θα τα πούμε όπως πάντα την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, πάντα στη φιλόξενη αυτή συχνότητα. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.